τώρα, γιατί δηλαδή αυτές οι μουσικές επιλογές είναι του Βασίλη μας. Ναι, σας ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Άμα με κατηγορήσετε σήμερα για κάτι, είναι σίγουρα οι μουσικές επιλογές. Γιατί, μωρέ, μια χαρά είναι τα τραγούδια. Εντάξει, επέλεξα τα τραγούδια της καρδιάς μου που θα σας αφιερώσω κιόλας. Απλά ξέρεις ποιο είναι το θέμα, ρε Βασίλη. Τις έχουμε συνηθίσει δηλαδή με ένα πιο λαϊκό lifestyle, έτσι. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Και τραγούδι. Οπότε περίμενα να μου βάλεις κανένα Βέρτι, περίμενα να μου βάλεις καμιά Πεγκυζίνα, ας πούμε. Όχι, όχι, όχι. Έμεινα στα άλλα που ακούω. Γι' αυτό βάλα και την αμφίεσή μου, βάλα και το γυαλί. Βλέπετε γιατί το φοράω. Για να το παίξει λίγο. Όχι, γιατί μου πάει βασικά. James Dean. Ναι, James Dean. Ναι, γεια σου, James. Θα κάνουμε και ένα πλάνο έτσι να το πούμε ότι είμαι ο James. Δεν με ακούει το πλάνο. Α, αφού δεν βλέπουμε, ναι. Κοίτα λίγο. Δεν είμαι σαν τον James Dean. Σαν τον Dean Dean. Στον Τιν Ντάν είμαι κι εγώ. Στον Τιν Ντάντον. Λοιπόν, εδώ είμαστε σε ένα ακόμα Loka Report, Παρασκευή σήμερα, 29 του μήνα. Πάρα πολύ ωραίος είναι ο καιρός, διότι έχει αλλάξει και έχει φορέσει τα ρούχα του. Αλλιώς τα λέγαμε και χθες, ούτως ή άλλως. Δεν θα πούμε αυτά. Σήμερα είναι μια μέρα διαφορετική από τις άλλες. Σήμερα είναι μια μέρα διαφορετική, διότι είναι Παρασκευή και αύριο είναι Σαββατοκύριακο, αφενός, αφετέρου, γιατί είναι διαφορετική για εμάς. Για το Loka Report. Γι' αυτό. Πες μαντού, γιατί είναι διαφορετική. Λοιπόν... Να μην τα λέω εγώ. Είναι διαφορετική γιατί... Πες μας τον λόγο. Θα είναι διαφορετική γιατί ο Βασίλης θα είναι τελευταία φορά στην παρέα μας. Γι' αυτό. Γι' αυτό. Και αυτό φοράω τα γυαλιά γιατί είμαι κλαμμένος από πίσω. Ναι, όντως η αλήθεια είναι ότι... Βλέπω, ήρθες με ένα κέφι, έχεις... Εντάξει, πάντα είμαι κεφάτης, δεν είμαι εγώ κεφάτης άνθρωπος. Η χαρά της ανανέωσης. Εν πάση περιπτώσει, θα τα πούμε αυτά, θα τα πούμε εν συνέχεια. Εν συνέχεια. Κατά τα άλλα, εσύ τι κάνεις, πώς είσαι. Ω, μια χαρά είμαι, όπως μου άφησες και χτες. Τόσο καλά. Όπως μου άφησες και χτες. Κεφάτη. Είμαι κεφάτη. Τι θα φας σήμερα το μεσημέρι. Σήμερα έχω φέρει... Τι μου βάλει μάνα μου. Μπιφτέκι με πατάτες. Μπιφτέκι με πατάτες. Και λίγο τζατζίκι στην άκρη. Τζατζίκι, μωρέ! Σοβαρά. Για να αποθώ τους άντρες. Να σου πω κάτι για τη Μαντώ, παιδιά. Ότι είναι μια γυναίκα πολύ θελκτική, θα τη χαρακτηρίσω. Μην δηλαδή, ξέρετε τι γίνεται, θα σου πω. Εσείς που τη βλέπετε, βλέπετε ότι είναι μια πολύ θελκτική. Μετά από πίσω, όταν βγάζει το τζατζί και το τρώει με τέτοια μανία και λαχτάρα, λε. Μα τι ωραία γυναίκα. Μα συγγνώμη, Βασίλη, να σου πω λίγο κάτι. Όχι, οι απλές γυναίκες είναι καλύτερες. Παιδιά, να σας πω λίγο τον πόνο μου. Εγώ. Έρχομαι κάθε μέρα εδώ πέρα, εντάξει. Εντάξει. Φέρνω το ταπεράκι μου, φέρνω τα φαγητάκια μου και δεν μου αρέσει να τρώω απ' έξω. Περιττές θερμίδες, γάρ. Γάρ, οπότε πάλι. Και για λόγους, ας πούμε, έτσι, οικονομίας, αν θες, βρε αδερφέ, γιατί δεν βγαίνω να τρώω κάθε μέρα να παραγγέλνω. Δεκτό. Το τζατζίκι λοιπόν, γιατί βοηθάει, πού βοηθάει. Το τζατζίκι βοηθάει στο να συνοδεύσω την πατάτα με το μπιφτέκι. Με κάτι πιο ενδιαφέρον. Και να σου πω και κάτι. Δεν με ενδιαφέρει. Αυτός που θέλει να με φιλήσει και αυτός που θέλει να έρθει κοντά μου, ας έρθει και με την μπόχα του σκόρδου. Γιατί να το κάνει αυτό ο άνθρωπος ο καημένος. Γιατί δηλαδή να το κάνω να στερήσω από τον εαυτό μου να φάω το τζατζίκι που μου αρέσει κιόλας. Άμα ο άλλος, άμα ερχότανε με τζατζικίλα και βρώμαγε, θα σου άρεσε. Όχι, θα του έλεγα αγάπη μου, πάρε μια τσίχλα, θα μασούσε την τσίχλα και μετά. Όλα καλά. Και μετά τι θα γίνονταν. Και μετά αγάπες και φιλιά. Αγάπες και φιλιά με την τσίχλα. Μάλιστα, μάλιστα. Λέω, παιδί μου. Λοιπόν, θέλω να καλωσορίσουμε τα λοκόπαιδά μας σε μία ακόμη εκπομπή, σε ένα ακόμα Loka Report. Και επίσης θέλω να ζητήσω συγγνώμη που χθες την Πέμπτη δεν διάβασα καθόλου μηνύματα. Λοιπόν, θα θέλω να κάνω. Συγγνώμη για κάθε τραγούδι που παίζει, επειδή τα έχω ζητήσει, θα κάνω μία special αφιέρωση. Αυτό το αφιερώνω στο φίλο μου τον Γιώργο. Το τραγούδι. Ναι. Γιατί του αρέσει πάρα πολύ και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και εσάς να σας αρέσει πάρα πολύ. Είναι το Hearts. Ψάξτε το και βρείτε το. Είναι πάρα πολύ το Hearts. Hearts, καρδιές, ναι. Αυτά. Που έχει έρθει σήμερα. Πολύ ερωτικό νομίζω. Με άλλη διάθεση, με άλλη διάθεση. Λοιπόν, αυτή μα έστειλε χθε η φίλη μα. Η φίλη μα, εκεί θα διαβάσουμε άλλα μηνύματα. Η Χάι. Να δώσουμε τα φιλιά μα στον Τζο Γιάν, στην Ειρήνη τη Μάντεν, στη Μαργαρίτα την Γκουρ. Την Γκουρ. Στη Μαρία στην Παντερμαλή, στο Φώτη τον Γιαγκούλα και στον Παναγιώτη τον Πάντο. Και επίση θέλω να ευχαριστώ και που στέλνουν προσωπικά μηνύματα, γιατί αν έχετε Twitter, μπορεί να θέλετε σε εμά. Βεβαίως. Να πούμε και τις καλησπέρες μας και στον Νίκ, ο οποίος μας λέει όμορφες καλημέρες, βλέπω την εκπομπή για ένα λόγο. Ποιον. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ποιος είναι ο λόγος. Ο Περικλής, καλησπέρα. Να πιστέψουμε, να ελπίσουμε, να αγαπάμε, αυτό είναι το μόνο καθήκον μας. Τίποτε άλλο δεν είναι στο χέρι μας. Τι λες. Πολύ ωραίο. Φιλόσοφε. Πολύ ωραίος ο Περικλής, φιλοσοφημένος. Στην Άννα την Γκέι να στείλουμε τα φιλιά μας και στον Κώστα τον Μπαστούρμα. Έστειλε μήνυμα ο Κώστας. Ο οποίος λέει: ο Βασίλης είναι πολύ ωραίος άντρας. Είναι το είδωλμά μου. Μακάρι να το έμοιαζε έστω και λίγο. Σας αγαπώ σαν αμαρτία. Μπράβο, Κώστα. Έχει και φανατικό αντρικό κοινό. Έχω, ο Κώστα Μπαστούρμα πρέπει να είναι ένα παλικάρι. Η φωτογραφία δεν την έχουμε δει. Την έχουμε δει και δύο μέτρα έχει ένα Μπαστούρμα. Α.
Αυτός είναι ο Κώστας ο Παστούρμας. Αυτό έχει βάλει σαν φωτογραφία προφίλ και με αυτό θα βγούμε και στο πρώτο break της εκπομπής και θα γυρίσουμε εδώ πέρα με μια έρευνα κόλαφο. Και είδηση κόλαφο. Έχουμε χαμός, δεν μπορείς να φανταστείς τι έχει να γίνει σήμερα. Α, ωραίο τραγούδι. Πολύ ωραίο τραγούδι, Βασίλη. Λοιπόν, μου αρέσουν οι μουσικές μου επιλογές, θα κάνω κι εγώ συντηρητικό μου. Σαν του Θέμη Γιωργαντά. Ναι. Σαν του Γιώργιο Καριζάνη. Γιώργιο Καριζάνη, ναι, θα κάνω κι εγώ. Θα του πουλάμε, θα του δίνεις την εκπομπή. Ωραία. Compiled by Vasilis Mithiliogoulou. Θέλω να κάνεις ένα με λαϊκές επιτυχίες και ένα με πιο περίεργες. Να σου πω κάτι, το όνομά μου είναι περίεργο, το Mithiliogoulou. Δεν είναι όνομα καριέρας, δεν είναι. Είναι πολύ μεγάλο. Και είναι όλα γιώτα δύο λάμδα. Δεν είναι δύσκολο. Και πού είναι το άσχημο. Δεν είναι άσχημο, είναι μεγάλο, δηλαδή πρέπει να... Κάντο κι εσύ... Τι. Μίστη. Θα θυμίζω αυτή από τα Pokémon. Κάντο Λίογλου. Ο Λίογλου. Ποιος είναι ο Λίογλου. Κάντο σκέτο Όγλου. Ο Όγλου. Βασίλης Όγλου. Ο Βασίλης Όγλου. Ποιο. Όγλου. Υπάρχει γλου. Η λόγου. Υπάρχει γλου. Γλου, γλου σκέτο. Ο γλου υπάρχει. Κάντο κι εσύ Μίστη Λίογλου. Κάντο το γλου, το σκέτο. Μετά θα νομίζω ότι είμαι απόγονος αυτού. Και να αρνηθώ αυτό το όνομα. Εν πάση περιπτώσει τώρα, κάντο κόφτο λίγο, ράφτο εκεί πέρα, ξέρεις. Λοιπόν, τι μας έχεις ετοιμάσει σήμερα. Σήμερα, επειδή όπως καταλάβατε, το Sanction έρευνες σας πήγε πάρα πολύ, ετοίμασα δύο έρευνες για σήμερα. Και γιατί δεν θέλω ειδήσεις και έχω και μια αθλητική πολύ spicy για το τέλος. Για λέγε. Λοιπόν, θέλω να πω, βρήκα ένα πάρα πολύ σημαντικό πράγμα που πρέπει να αναφέρω. Τα 12 λάθη που κάνουν οι γυναίκες. Είμαι έτοιμη. Έχω θα αφιερώσω αυτήν την εκπομπή στις γυναίκες που μας βλέπουν, γιατί τις αγαπάμε όλες. Βεβαίως. Και μας αγαπάνε και αυτές, ελπίζω. Ελπίζω. Αφιερωμένη στο γυναικείο φίλο. Σε όλο το γυναικείο φίλο αυτή η εκπομπή. Στο πολύ ωραίο. Ναι, 12 λάθη λοιπόν. Και θα ξεκινήσω το πρώτο που ελπίζω να μην το κάνεις. Για πες, ποιο λεπτό. Οι γυναίκες νομίζουν ότι έχουν δικαίωμα να κρυφοκοιτάνε το κινητό του άντρα. Δεν υπάρχει αυτό το δικαίωμα. Κοίτα, αυτό το δικαίωμα έχει πεθάνει. Να σου πω. Όχι ότι δεν το έχω. Το έχεις κάνει. Ότι, όχι εγώ, φίλες μου. Α, ξέρεις από αλλού, όχι από εσένα. Ναι, ναι. Όχι από ότι μου έχουν πει κάτι φίλες μου. Άσχετα, ναι. Εντάξει, να σου πω κάτι. Άμα σου το βάζει κι ο άλλος μέσα στη μούρη, τι θα πας εκεί πέρα. Ναι, αυτό φταίει. Αφού έχει και κωδικό. Εντάξει τώρα κωδικό, το σπάς το κωδικό. Α, το μόνο και έφυγε να πέσει το δάχτυλο μου τέσσερις φορές στο σημείο. Την ώρα που είστε στον καναπέ έτσι και βλέπετε τηλεόραση και κάνει αυτός, ξέρω εγώ τώρα, να ανοίξει το κινητό, κάνει εσύ ένα. Τσιμπά στον κωδικό. Ή απλά τυχαία είπε στο δάχτυλο τέσσερις φορές στο ίδιο σημείο. Να σου πω κάτι, ξέρεις πόσες φορές έχω βρει εγώ αποδεικτικά στοιχεία όπου έχω ψαχουλέψει, απάτης που έχω ψαχουλέψει κινητά. Θα το πω, ναι, το έχω πει και δημόσια. Ψάχνω κινητά, τι να κάνω. Να είσαι πιο... Σταυρώστε με, ρε παιδιά! Να είσαι πιο σοβαρή. Να μην το κάνεις αυτό. Γιατί σωστό. Να μην το κάνω, όταν το κάνετε εσείς. Δεν ψάχνουμε εμείς ποτέ κινητά. Ναι, 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 δεν ψάχνετε εσείς ποτέ κινητά. Ναι, δεν ξέρω με ποιο συναναστρέφεσαι. Εγώ, με όποιον και να συναναστρέφουμε το κάνω. Εκείνο σου έχει ψάξει κινητό, έχει πιάσει κάποιον να σου ψάξει. Μου έχουν ψάξει, βεβαίως. Πολλές φορές. Α, δεν με πειράζει γιατί καθαρό ουρανό στο τραπέζι δεν φοβάται. Δεν σε πειράζει. Δεν με πειράζει καθόλου. Δεν είναι σαν έλλειψη σεβασμού απέναντί σου. Όχι. Τι όχι. Δεν με πειράζει καθόλου. Πρέπει όλα τα πράγματά μας να τα μοιραζόμαστε. Και με το αγόρι μας και με την κοπέλα μας. Όλα. Όλα πρέπει... Ναι, άρα δίνεις και τον κωδικό των social media σου, ε. Όχι, εντάξει, άμα μου το ζητήσει. Θα το δώσει. Άμα μου το ζητήσει, θα το δώσω. Φυσικά το έχω κάνει στο παρελθόν. Γιατί όχι. Εγώ δεν αυτές οι γυναίκες σπανίζουν. Βλέπετε τη διαμάντη. Αλήθεια είναι σου λέω. Παιδιά, αλήθεια σου λέω. Εγώ έδινα παλιά. Ορίστε, του λέω. Να, πάρε και το κινητό μου να ψάξει. Χωρίς να έχω σβήσει τίποτα κιόλας. Τέλος πάντων. Και εγώ απαιτώ να είναι έτσι ο άντρας που είναι δίπλα μου. Να, να μην έχει να κρύψει τίποτα. Γιατί όχι. Και άμα δω και κανένα περίεργο μήνυμα, δηλαδή, άμα τώρα έχει προσεγγίσει καμία γυναίκα σου από αυτόν που μπορεί να βγαίνω. Και δεν υπάρχει ανταπόκριση, έτσι λέει: σε παρακαλώ πάρα πολύ. Είμαι αλλού. Είμαι αλλού. Τότε τώρα εκτιμάς περισσότερο. Τέλος πάντων. Οπότε το συμπέρασμα μου συνεπάγεται να ψάχνετε τα κινητά. Εγώ διαφωνώ. Κάντε ό,τι θέλετε. Άμα σας πιάσει πάντως, μην το δεν το κάνατε. Δεύτερο. Η εντύπωση των γυναικών ότι μας ενδιαφέρουν όλα αυτά που μας λέτε είναι ένας μύθος. Δηλαδή, δεν με ενδιαφέρει ούτε τι καλλιτικά ψώνεις. Δεν με ενδιαφέρει ούτε ποια σειρά σου άρεσε, ούτε αν πέθανε ο τελευταίος χαρακτήρας του Φλωρισιέντα. Mm. Δεν με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρουν πιο πρακτικά πράγματα. Συγγνώμη που το λέω. Εντάξει, να πας τότε να μιλήσεις με τους φίλους σου. Να πάτε να βγείτε για καφέ με τους ωραία. Φίλους σου. Άρα δεν θες να βγαίνουμε. Κάτσε δηλαδή, δεν μπορούμε να βγούμε. Γιατί άμα είναι χριστιανέ ναι, μου να βγαίνουμε για καφέ και να κάθομαι εγώ μούγκα στη Στρούγκα, τι να το κάνω. Εγώ θέλω να έχω τον άνθρωπό μου να επικοινωνώ. Θα του βγάλω άκρη την Συνεχίζει. Λοιπόν,
οι γυναίκες έχετε ένα πρόβλημα και μπερδεύετε, ναι. Δεν βλέπετε τη διαχωριστική γραμμή μεταξύ φαντασίας και πραγματικότητας. Η ταινία, το έχω ξαναπεί και σε παλαιότερη έρευνα, ναι. Δεν μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Όσο και να το πιστεύετε, αποκλείεται στο τέλος να έρθουμε καβάλα με το άσπρο άλογο να σας πάρουμε. Όπως δεν θα γίνει επίσης ποτέ. Επίσης, αποκλείεται στο τέλος να έρθει και ένα ήρωα σαν το Ράμπο και να με πάρει στα στιβαρά του μπράτσα. Συγγνώμη, δηλαδή εσύ από όλες τις ταινίες, αυτός που ερωτεύτηκε είναι ο Τζον Ράμπο. Ναι. Και ο Σούπερμαν. Και ο Μπάτμαν. Υπάρχει περίπτωση. Ο Μπάτμαν, ο Σούπερμαν με το βρακί απ' έξω από το παντελόνι. Μα αυτός. Υπάρχει περίπτωση, ας πούμε, να έρθει και κάποιος άντρας που να έχει τη φωνή του Μπάτμαν για να έχει και τα μπράτσα του. Φυσικά και δεν πρέπει να το κάνουμε φαντασία. Έχει ένα δίκιο, έχει ένα δίκιο. Αλλά εσύ άλλο το πήγαινες δηλαδή. Άλλο το πήγαινε, τέλος πάντων, συνεχίζω. Λέω ότι οι γυναίκες έχετε ένα κακό συνήθειο όταν βρίσκεται αγόρι να παρατάτε τις κολλητές σας. Ναι. Και αυτό να κολλάτε είναι... πάνω. Αυτό. Big mistake. Ναι, ξέρει γιατί είναι big mistake. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Μας ενδιαφέρει ότι έχει την απέτηση να το κάνουμε κι εμείς. Αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει. Εγώ θα βγαίνω το Σάββατο το βράδυ με τους φίλους μου και θα βλέπουμε μπάλα. Ή θα πηγαίνουμε μαζεμόμαστε σε σπίτι, ή θα πηγαίνουμε στα μπαρ. Ή όπου τέλος πάντων. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Επειδή το ίδιο και εμείς πάντως. Ξέρεις πώς γυναίκες κολλάνε σαν το τσιμπούρι. Σαβδέλα, ε. Ναι, ναι. Παιδιά, η αλήθεια είναι ότι σε αυτό το πράγμα ο Μπίλαρος έχει δίκιο. Διότι πολλές από εμάς. Δεν δίνουμε τόσο σημασία στις φιλενάδες μας και λέμε πού θα πας σήμερα. Α, σήμερα θα βγω με τον Βασίλη. Αύριο, αύριο θα βγω με τον Βασίλη μεθαύριο. Και δεν τις συναντάς ποτέ και τις παραμελείς. Ενώ όταν ο Βασίλης κάνει ναι, φέρα και φύγει, τώρα. Τι θα κάνεις. Και το χειρότερο είναι ναι, ότι πάμε και σας λέμε μετά, α, αφού εγώ δεν βγήκα με τις φίλες μου τις προάλλες, γιατί να βγεις εσύ. Συνεχίζω και λέω. Συνεχίζω και λέω αυτό. Ναι, θα συνεχίσω. Καλά, θα τα πω μετά. Πες τα μετά, πες τα να βγούμε σε ένα break γιατί το ουρί θέλει να πάρει μια ανάσα. Μια ανάσα και να έρθω. Δεν θα την κάψω την έρευνα, δεν θα πω τίποτα άλλο. Αυτά. Πες. Στεναχωριέμαι. Πάω σε other side κι εγώ. Αντίο. Break. Δεν θέλω άλλο. Η μία μουσική επιλογή πιο ωραία από την άλλη. Δεν έχω κάνει δουλίτσα. Δηλαδή, δεν είμαι κανένα τον Τζόρτζιο Καριζάνι. Τζόρτζιο Καριζάνι, έχει κάνει δουλίτσα. Εγώ φτάσα λοιπόν, εδώ. Όσοι συντονιστήκατε τώρα στο Λόκα Report, να σας πούμε ότι είμαστε στη μέση μιας έρευνας κόλαφο μεταξύ ανδρών και γυναικών, βέβαια, όπως συνηθίζουμε να κάνουμε εδώ. Και πρέπει να βάλουμε μια τέτοια, μια διαχωριστική γραμμή. Και να κάνουμε τη μάχη των φίλων, να τσακωνόμαστε. Σε όλα μια κόκκινη γραμμή που λέγεται. Ναι, κόκκινη θα μάζαμε. Εν πάση περιπτώσει και λέγαμε, συζητάγαμε ποια είναι αυτά τα πράγματα που κάνουμε εμείς οι γυναίκες και εκνευρίζουμε τους άντρες και δεν τους αρέσουν καθόλου. Και είχαμε μείνει στο σημείο που λέγαμε ότι δεν τους αρέσει να κάνουμε πέρα τις φίλες μας και να πετούμε κι εμείς να κάνουμε το ίδιο κι αυτοί. Λοιπόν, που συμφωνούμε. Θα συνεχίσω και θα πω ότι θέλω να καταλάβετε εσείς φίλες και φίλοι που με παρακολουθείτε. Ναι. Επειδή έχετε βγει τρία ραντεβού με τον ίδιο άνθρωπο, δεν σημαίνει ότι έχετε σχέση. Απλά έχετε βγει τρία ραντεβού. Έχει μεγάλη διαφορά. Είναι χαοτική διαφορά του ενός με του άλλου. Γιατί εσύ έχεις βγει, ας πούμε, με κάποια κοπέλα η οποία. Τρεις φορές αυτό... και έμεινες τρεις φορές και τελείωσε εκεί. Δεν γιατί σημαίνει ότι έχουμε σχέση ζωή. Πίστευε όμως ότι έχετε κάνει. Όλες το πιστεύετε αυτό. Σιγά μου, ρε. Όλες το πιστεύουμε αυτό. Στα πόσα ραντεβού νομίζετε ότι είναι σχέση. Στο ένα. Στα δέκα. Α, δηλαδή τα πρώτα 10 δεν είναι. Όχι. Δηλαδή, αν στα πρώτα 10 εκείνο βγαίνει και με άλλε, δεν θα σε πειράξει. Θα με πειράξει. Εμάς δεν θα μας πειράξει. Κοίτα, δεν θα με πειράξει τα 3-4-5 πρώτα. Από τα 5 και μετά θα με πειράξει, ρε, εσύ. Ναι. Γενικά, βασικά, θα με πειράξει και από το πρώτο, να σου πω την αλήθεια. Γιατί δεν είναι ωραίο τώρα να βγαίνει να σε προσεγγίζει κάποιο, να βγαίνει μαζί σου και παράλληλα να βγαίνει και άλλε με 4-5. Τι είμαι εγώ δηλαδή. Δεν είμαι η μία και ξεχωριστή, η μοναδική. Είσαι, αλλά μέχρι να το καταλάβω διαφέρει... δεν έχω δικαίωμα να δοκιμάσω κι άλλο. Εντάξει, δοκίμασε κι αλλού, αλλά. Σαν μικρή πιταλουδίτσα από λουλούδι σε λουλούδι. Δεν το μάθω εγώ καλύτερα. Α, μην το μάθει, okay. Ναι, δεν είναι ωραίο. Εσένα πώ θα σου φαινόταν, ρε Βασίλη. Άμα έβγαινε με άλλο. Αν έβγαινε μαζί σου. Και μετά έβγαινε και με έναν άλλο με την ίδια μέρα. Μετά την επόμενη μέρα έβγαινε και με τον Γιώργο, τον Βαγγέλη, τον Χρήστο και τον Κώστα. Με όλους μαζί. Όχι όλους μαζί, ρε παιδί μου. Στο πουρμανάκι τι θα γίνει. Και διαφορετικές. Ήμουν κι εγώ στο κόντρο. Συγγνώμη, να σου πω κάτι. Έχω μία φίλη η οποία. Δεν είναι. Είναι πραγματικό αυτό. Η οποία είχε κλείσει τρία διαφορετικά ραντεβού με τρεις διαφορετικούς άντρες την ίδια ημέρα. Και ποιος ήταν καλύτερος από τους τρεις. Τρία διαφορετικά ραντεβού. Κάτσε, περίμενε. Δεν σημαίνει ότι έκανε ότι σύναψε σχέσεις και με τους τρεις. Απλά βγήκε να δει ποιος ταιριάζει. Βεβαίως. Βγήκε να δει με ποιος ταιριάζει. Γιατί όχι, ρε παιδιά. Για ένα καφέ βγήκε, δεν είχε σχέση με κανένα από αυτούς. Μάλιστα. Είναι ωραίο τώρα και αυτό όμως. Οι γυναίκες δεν έχετε δικαιώματα. Αυτό θέλουμε να καταλήξουμε καλά, στην εκπομπή. Πήγε να ζήσεις τότε στα.
Πίσω. Γιατί να σου πω κάτι. Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Να σου πω κάτι. Η παλιά εποχή που χτύπαγε στη γυναίκα, την έπαιρνε από το μαλλί και την πήγαινε σπηλιά, δεν είναι ωραία εποχή. Έχουμε αλλάξει, έχουν περάσει χιλιάδες χρόνια από τότε. Λάθος. Να τα λάθη της κοινωνίας μας. Βασίλης Αφαλοκράτης, δεν στο είχα. Φαινόμουν ένα τέτοιο, ε. Φαινόσουν πιο γλυκούλης. Όχι, όχι, εντάξει. Εντάξει, μπορεί να τα λέω, αλλά δεν τα πιστεύω. Όντως, πάντως δεν είναι ωραίο. Ναι, να... δεν είναι, όχι, δεν είναι ωραίο. Συνεχίζω και λέω και το τελευταίο πράγμα αυτή τη έρευνα, για να πάμε και παρακάτω. Υπάρχει το σύνδρομο του Dr. Jekyll και του Mr. Hyde. Η διπλή προσωπικότητα. Δεν γίνεται στο πρώτο ραντεβού να είσαι γλυκούλα που μου κάνει όλα τα χατήρια, που ταυτίζονται τα γούστα μας, και μετά να είσαι άλλη. Μετά από πόσο καιρό? Το επόμενο, μετά, όταν αποφασίσουμε ότι. Και καλά, συνεχίζουμε, λέω. Βγαίνουμε πρώτο ραντεβού. Ναι. Μου παρουσιάζεται μια τέλεια μαντό. Ναι, μα θέλουμε να σου κάνουμε καλή εντύπωση. Ναι, αλλά δεν χρειάζεται να είσαι ψεύτικη. Άμα μου κάνει καλή εντύπωση, θα μου κάνει αυτό που είσαι. Ψεύτρια. Ψεύτρια, μπορεί και ο Γρανίτο. Το κάνουμε και αυτό το λάθος, ναι. Η αλήθεια είναι. Και μετά παραπονιόμαστε και λέμε, μα γιατί δεν με θέλει που εγώ άλλαξα γι' αυτόν και έτσι όπως ήμουνα, έχασα την ταυτότητά μου και δεν είμαι έτσι όπως είμαι και τα σχετικά. Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν πρέπει, ρε κορίτσια, να χάνουμε την ταυτότητά μας. Είμαστε αυτές που είμαστε. Και σε όποιον αρέσουμε, για τους άλλους δεν θα μπορέσουμε. Βεβαίως. Ποιος το λέει αυτό? Θέλεις... Δεν θυμάμαι. Δεν έχεις μάση. Θέλεις από το πρώτο ραντεβού να είσαι χυμαρός. Θέλεις από το πρώτο ραντεβού να. Του λες, ρε παιδί μου, τι σου αρέσει χωρίς φόβο και χωρίς πάθος, να το κάνεις. Εντάξει, τώρα δεν είπαμε και να αρχίσεις κιόλας και να. Τι να σου πω, να τρως τα νύχια σου μπροστά του. Πραγματικά. Που λέει ο λόγος. Είπαμε, να είσαι αληθινή, αν τρως τα νύχια σου, ρε παιδί μου, μην τα φας από το πρώτο ραντεβού. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Δεν τα νύχια. Δεν είναι τα εξωτερικά προβλήματα. Τα προβλήματα είναι στη συμπεριφορά. Ναι. Παρ' όλα αυτά, εγώ θέλω να πω μπράβο μου για τις επιλογές μου, μου άρεσε τα τραγούδια που ακούω. Ναι, να σε χαίρομαι. Είναι ωραίο να λες μπράβο στον εαυτό σου. Ναι, αλλά όντως το θέμα είναι στη συμπεριφορά. Ότι και καλά, δεν μπορείς να είσαι διαφορετική στο πρώτο ραντεβού και μετά να αλλάζεις. Όχι, όχι. Δηλαδή, για παράδειγμα, δεν μπορεί να του λες ότι αχ, εγώ λατρεύω να πηγαίνει ο άντρας να βλέπει με τους φίλους του ποδόσφαιρο. Ναι, και μετά να τα αλλάζει. Γιατί θέλω να έχει ελευθερία, ας πούμε, και τα σχετικά και τα σχετικά. Και μετά από ένα μήνα που τα έχετε φτιάξει να του λες. Πάλι θα πάρει και ποδόσφαιρο! Τις προάλλες που σου είχα πει εγώ να βγούμε με τη Μίτσα και την Κούλα που μου λες ότι έχει ποδόσφαιρο. Μίτσα και Κούλα, μωρέ. Τι ονόματα κάνεις, πάρε τα τώρα... ονόματα που λες τα τυχαία. Είναι δηλαδή που μου είναι πάρα αυτά τα ονόματα. Μίτσα και Κούλα μου ήρθε. Λοιπόν, πάμε να βγούμε σε ένα πολύ σύντομο βρεκάκι και επιστρέφουμε εδώ στην τελευταία ενότητα αυτή τη εκπομπή. Βάλω το γυαλί για να είμαι έτοιμος με τους Coldplay κι εγώ. Εδώ είμαστε στο Loca Report, Παρασκευή. Τελευταίο Loca Report για την εβδομάδα και τελευταίο Loca Report... Γενικά, όχι. Τελευταίο Loca Report, όχι γενικά, για αυτό το ειδικά. Ζευγάρι. Γι' αυτό το ζευγάρι πάθος. Σχεδιασμένο ζευγάρι πάθος. Το ζευγάρι αυτό. Ναι, λοιπόν, ναι. Και πού είμαστε τελευταίο, ναι. Θα ένα Σαββατοκύριακο έρχεται, θα περάσουμε ωραία. Εγώ έχω μια τελευταία έρευνα να πω, είπα αυτό. Λέω να μην κάνουμε θέμα. Τη στερνή σου έρευνα. Τη στερνή μου γνώση, αν την είχα πρώτα. Και είναι μια έρευνα η οποία. Θα σα πω κάτι, παιδιά. Όλες τις έρευνες αυτές που έκανα εδώ και καιρό. Μου τις έλεγε η φίλη μου η Νίκη, η οποία την ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου, Νίκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Η οποία είναι καταπληκτική στο να βρίσκει έρευνες. Μπορεί να βρίσκει τα πάντα. Και είναι τα πράγματα που τσάρεσε, γι' αυτό θα πω αυτήν την έρευνα. 11 πράγματα που κάνουν οι γυναίκες. 11. Δεν είναι ο Σκουμπιντού, δεν είναι λαγωνικό. Έρευνες βρίσκει, είπαμε. Θέλω να πω. Αλλά αυτή η έρευνα είναι 11 πράγματα που κάνουν οι γυναίκες πριν βγουν το πρώτο ραντεβού. Γελάει, μα το μάλλον τα κάνει αυτά. Ναι. Το πρώτο πράγμα που σίγουρα αναρωτιέται και μαντώ πριν βγεις, τι εσώρουχο να φορέσω. Πρέπει να είναι αρκετά σεξι ή όχι. Τι λέει, ρε! Δεν το κάνεις πριν βγεις πρώτο ραντεβού. Στο πρώτο ραντεβού ούτε καν μιλιάζεις και σοβαρά. Του παππού, σκελέα. Και σοβρακοφανέλα φοράω στο πρώτο ραντεβού. Σιγά μη φορά σοβρακοφανέλα. Έλα τώρα, ποιο θα πιστεύει αυτά. Ποιο είπε σιγά. Σιγά μωρέ, παιδιά. Θα μα το φέρω να το δείξει, λάβαρο. Με τις τρύπες, ναι, βεβαίως, και τις κάλτσες με τις τρύπες. Να σας πω κάτι. Δεν υπάρχει περίπτωση στο πρώτο ραντεβού να σκεφτείτε δύο πράγματα. Σας το λέω εγώ. Καλά, εντάξει. Δεν υπάρχει. Όλες οι γυναίκες το σκέφτεστε, το παραδέχεστε, δεν το παραδέχεστε. Δεν καλά, είναι εξωάσια. Εντάξει, ούτε καν. Καλά. Είναι ψέματα η έρευνα. Είναι ψέματα. Ωραία, πάμε στο νούμερο 2 εντάξει και λέμε ότι ποτέ δεν προλαβαίνει να ξυρίσει τα πόδια σας. Το είπαμε και χτες. Αυτό ισχύει. Τα ξυρισμένα πόδια είναι σημαντικό. Ξυρίστε τα μια μέρα πριν. Τόσο γρήγορα βγαίνουν από τις τρίχες πια. Αυτό... Καλά, ξέρεις πόσο γρήγορα βγαίνουν. Όχι. Εγώ π.χ. τα ξύρισα τώρα το πρωί και θα βγουν πάλι το βράδυ.
Υπάρχει ένα ρούμορ στην Αγγλία που λέγεται 5 o'clock shadow. Δηλαδή... Και καλό ότι άμα ξυριστείς το πρωί στις 8 ναι. η ώρα, μέχρι τις 5 το απόγευμα είναι ήδη το πρώτο μουσί. Στις 5 η ώρα βγαίνει, τι νομίζεις? Είναι συγκεκριμένη ώρα. Ω, η τρίχα της μάτους. Έτσι εύκολα. 5 παρα 5 κρύβει τα πόδια της μάτους. Που θέλετε να είστε όλοι, θέλετε να είμαστε γυαλιστερές. Λοιπόν, συνεχίζω και λέω. Το τρίτο πράγμα. Σκέφτονται πόσα λεφτά να πάρουν μαζί τους. Okay. Ναι, αυτό το σκεφτόμαστε. Okay. Είναι δεδομένο. Αυτό μας τρελάνει. Κοιτάξτε, ναι, αυτό που λέει το Ρίγε έχει απόλυτο δίκιο. Ψέματα, η πραγματικότητα είναι ότι θα κεράσουμε στο πρώτο ραντεβού. Ναι. Πιθανό να κεράσουμε και στα υπόλοιπα ραντεβού. Και στο δεύτερο και στο. Παρόλα αυτά. Και στο χιλιοστό. Και στο χιλιοστό. Παρόλα αυτά, έτσι μία κίνηση άντρες. Δεν είναι κακή. Δείξτε μας τουλάχιστον να έχουμε αυτή την αυταπάτη ότι θέλετε να δώσετε κάτι. Ναι, 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 όχι αυτό, εσένα έτσι κάνουνε, δηλαδή, ουρί. Με το πρώτο δηλαδή που έρχεται η σερβιτόρα πηγαίνεις στο τουαλέτα, εσύ. Να ξέρουμε, δηλαδή. Επίσης, πολύ σημαντικό. Πάντως, η αλήθεια είναι ότι κοιτάζουμε πόσα λεφτά να πάρουμε, ναι. Ναι, και τελικά δεν παίρνετε καθόλου. Έχω μόνο κάρτα μαζί μου. Παίρνουμε την καρτούλα. Συνεχίζω, λοιπόν, και λέω επόμενο. Πρέπει να σκέφτεστε κάτι έξυπνο να πείτε πριν βγείτε. Ένα θέμα. Kinky, Sparky, πώς γιατί να το χαρακτηρίσω. Γιατί εσείς δεν το σκεφτόσαστε. Εμείς είμαστε αυθόρμητοι. Σιγά. Εμείς εδώ κάνετε 5 ώρες να σκεφτείτε τι θα μας πείτε για να μας προσεγγίσετε, να μας μιλήσετε. Δεν θα κάνετε στο πρώτο ραντεβού. Δεν ξέρω με ποιους μπλέκεις. Αλλά το θέμα είναι ότι εμείς είμαστε αυθόρμητοι. Χθες τι συζητάγαμε, χθες δεν λέγαμε πώς θα τις προσεγγίζουμε. Μα εγώ είπα ότι την προσέγγισα σωστά, ότι έφαγα χ, είπαμε. Δεν είπαμε ότι δεν. Άρα λάθος την προσέγγισες. Η προσέγγιση δεν μπορεί απλά να μην με γουστάρει. Δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, πάντως και εσείς τα σκεφτόσατε αυτά, μιλάτε λίγο. Συνεχίζω. Και εσείς σκέφτεστε πώς να ανοίξετε θέμα, τι να πείτε, πώς να είστε αυτοί, πώς να είστε γλυκούλιδες. Παίζει έτσι. Ρόλο αυτό. Τέλος πάντων, επόμενο σημαντικό είναι ότι σκέφτεστε μήπως αυτός είναι ο ένας και μοναδικός. Μήπως αυτός είναι ο άντρας που θα μου αλλάξει είναι τη ζωή. Αλήθεια, είναι αλήθεια. Μήπως είναι ο πρίγκιπς των ονείρων. Περνάει από το μυαλό μας φευγαλέα και λέμε βρελές. Και εκεί αρχίζουμε και σκεφτόμαστε τον εαυτό μας με κυλίτσα. Με κυλίτσα. Ναι. Α, με το μωρό από την πρώτη ραντεβού. Καμιά φορά λέμε βρελές. Εδώ ήρθε το τέλος έρευνας. Αυτό ήταν. Αυτό ήταν. Δεν θα πω άλλη, γιατί παίζει το τραγούδι μου. Α, παίζει το τραγούδι. Λοιπόν. Άκου το τραγούδι που επέλεξε για φινάλε. Δεν είναι κρεσέντο φινάλε. Λοιπόν. Έπεσε και πάνω στην κατάλληλη στιγμή. Ναι, ναι, ναι. Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν στην παρέα μας όλο αυτό τον καιρό. Αλήθεια, παιδιά, είναι ένα πολύ γλυκύτατο πλάσμα ο Βασίλης. Ένα πολύ καλό παιδί. Είναι αυτό που λέμε που έρχεται με το χαμόγελο. ένα λίγο αλλοπαρμένο άνθρωπο. Ναι, είναι ένα πολύ καλό παιδί και νομίζω ότι το έχετε καταλάβει κι εσείς. Πόσο καιρό ήσουν μαζί μας? Από αρχές Δεκέμβρη. Νοέμβρη. Νοέμβρη, Δεκέμβρη. Ιανουάριο πέρασαν 3 μήνες. Πώς περνάει έτσι ο καιρός, όταν περνάς ωραία. Λοιπόν, εγώ σταματάω. Από εγώ τώρα. Μόνο να πω ότι τη Δευτέρα θα είμαστε κανονικά εμείς εδώ 2 η ώρα ανανεωμένοι. Με νέο σκηνικό, με νέα πραγματάκια. Θα σας τα πω όμως τη Δευτέρα. Το μόνο που μένει σταθερό. Είναι η ώρα. Κι εγώ. Και εγώ. Λοιπόν, εγώ δεν μιλάω. Ο λόγος στο Βασίλη, πάρε ένα πλάνο ζουμερό. Να βγάλω λόγο. Εγώ να σας χαιρετήσω, φεύγω. Σας φιλώ, σας αγαπώ. Τα λέμε τη Δευτέρα. Βασίλη, εγώ κάνω the stage is yours. The stage is yours. Γεια σας, παιδιά, λοιπόν. Όχι, δεν θα κάνουμε βαρύ γλυκό παιδί. Απλά θα πω ότι και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για τη στήριξη για τα μηνύματά σας. Τη Μαντώ, τα παιδιά. Τον Άλεξ, τον Άκη, τον Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Αυτά πέρασε υπέροχα. Ελπίζω να πέρασε και εσύ μαζί μου. Να με συμπαθήσετε τόσο συμπάθησα κι εγώ. Ευχαριστώ την παρέα των Αλλαντικών οι οποίοι στηρίξανε δυναμικά την εκπομπή. Μία Κύπρια, μία θαυμάστρια έχω κι εγώ την εκπομπή, ευτυχώς. Κάτι έμεινε θετικό. Αυτά. Και τι άλλο να πω, δεν ξέρω. Καλό Σαββατοκύριακο, να περνάτε καλά. Και θα πω το μότο μου για κρεσέντο φινάλε. Όπως λέει My Way ο Φρανκ. Καλύτερα μετανιώνεις για κάτι που έκανες παρά για κάτι που δεν έκανε. Αυτά. Hasta la vista, λοιπόν. Καλό Σαββατοκύριακο και au revoir. Και αυτά είναι. Φιλάκια, τα λέω στη Δευτέρα. When there was dark.